Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε από χθες την πόλη μας τον Πανουσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεμιστοκλή Αδαμόπουλο, ο οποίος διακονεί εδώ και 8 χρόνια ως Ιεραπόστολος στη Σιέρα Λεόνε της Δυτικής Αφρικής. Η Ιεραποστολή είναι το κυριότερο έργο και η μεγαλύτερη αποστολή της Εκκλησίας μας, διότι αποτελεί στην ουσία της συνέχιση του έργου του Ιδίου του Χριστού στον χώρο και στον χρόνο. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ήρθε στην γη για να φωτίσει τον κόσμο με την διδασκαλία Του, να τον λυτρώσει από την αμαρτία και τον θάνατο με την σταυρική θυσία και την Ανάστασή Του και να ιδρύσει επί της γης την Βασιλεία Του που είναι η Εκκλησία. Το απολυτρωτικό αυτό έργο του Χριστού και η σωτηρία που εξασφάλισε αφορούσε όχι μόνο τον λαό του Ισραήλ, αλλά όλους τους λαούς της γης, όλων των αιώνων. Ο Χριστός όμως έζησε για λίγα χρόνια και δίδαξε σε μια μικρή γωνιά της Ιδρωγείου, την Παλαιστίνη. Θα έπρεπε επομένως κάποιος να συνεχίσει το έργο του και να το επεκτείνει σε όλο τον κόσμο μέχρι τη συντέλεια των αιώνων. Γι' αυτό και πριν αναλυφθεί στους ουρανούς, κάλεσε τους μαθητές του και τους έχρισε συνεχιστές του έργου του. Τους ανέθεσε την μεγάλη αυτή αποστολή λέγοντάς τους τα σπουδαία εκείνα λόγια. «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Πράγματι, οι Απόστολοι έκαναν αυτό που τους είπε ο Χριστός. Σκορπίστηκαν σε όλο τον κόσμο και μετέφεραν το φως του Ευαγγελίου σε όλα τα έθνη. Το έργο των Αποστόλων συνέχισαν οι διάδοχοί τους, οι επίσκοποι, οι ιερείς, οι ιεροκήρυκες, με αποτέλεσμα το κήρυγμα του Θεανθρώπου να φτάσει στα πέρατα της Οικουμένης. Συνέβη κάτι σαν και αυτό που γίνεται τη νύχτα της Αναστάσεως. Όλος ο ναός βρίσκεται βυθισμένος σε βαθύ σκοτάδι. Ξαφνικά, ο αρχιερέας ή ο ιερέας βγαίνει στην ωραία πύλη κρατώντας μια λαμπάδα αναμένη και καλεί τους πιστούς λέγοντας «Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός και δοξάσατε Χριστόν τον Αναστάντα εκ νεκρών». Κάποιοι τρέχουν και ανάβουν τις λαμπάδες τους. Αυτοί μεταδίδουν το φως που πήραν σε άλλους, εκείνοι σε άλλους και σε λίγη ώρα όλη η Εκκλησία λούζεται μέσα στο φως. Αυτό έγινε και με το φως του Ευαγγελίου. Όλος ο κόσμος είναι αρπιθισμένος σε ένα βαθύ σκοτάδι. Στο σκοτάδι της άγνοιας, της πλάνης, της δυσιδαιμονίας, της ηθικής και κοινωνικής εξαχρεώσεως. Ξαφνικά έλαμψε ένα φως. Ο ήλιος της δικαιοσύνης, το απάβγασμα της δόξης του Πατρός, ο Χριστός. Και ο λαός του Θεού φωτίστηκε με το φως της αληθινής γνώσεως. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο προφήτης Ισαΐας, «Ο λαός ο καθήμενος εν σκότη είδε φως μέγα και της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου φως ανέτειλεν αυτής». Γι' αυτό και στο Απολυτίκιο των Χριστουγέννων ψάλλουμε «Η γέννησή σου Χριστέ ο Θεός ημών ανέτειλε το κόσμο το φως το της γνώσεως». Το φως αυτό του Χριστού το πήραν οι Απόστολοι και το μετέδωσαν σε πολλούς άλλους, εκείνοι σε άλλους, μέχρι που όλος ο κόσμος καταβγάστηκε με το ανέσπερο φως της Αναστάσεως. Το έργο αυτό της Ιεραποστολής συνεχίζεται μέχρι σήμερα και θα συνεχίζεται μέχρι την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, το έργο των Αποστόλων και των διαδόχων τους, των Ιεραποστόλων, είναι τεράστιο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι Απόστολοι είναι οι μεγαλύτεροι ευεργέτες της ανθρωπότητος. Αν εκείνος που εφεύρε και έδωσε στον κόσμο το ηλεκτρικό φως με το οποίο φωτιζόμαστε τη νύχτα, ο Θωμάς Έντισον, θεωρείται μέγας ευεργέτης της ανθρωπότητος, πόσο μεγαλύτεροι ευεργέτες πρέπει να θεωρούνται οι Απόστολοι που μας έβγαλαν από το σκοτάδι της αγνωσίας, από την πλάνη της ειδωλολατρίας, όπου λατρεύαμε και προσκυνούσαμε πέτρες και εξώανα, στα οποία προσφέραμε ατέλειωτες θυσίες ζώων αλλά και ανθρώπων και μας μετέδωσαν το φως της αληθινής θεογνωσίας και της εμπνεύματι λατρείας. Ένας τέτοιος Ιεραπόστολος, συνεχιστής του έργου των Αποστόλων,
είναι και ο πατήρ Θεμιστοκλής που έχουμε σήμερα μαζί μας. Βρίσκεται σε μια χώρα που ιδιαίτερα υποφέρει, γιατί πέρασε πρόσφατα δύο μεγάλες δοκιμασίες. Ένα ανηλαιή και απάνθρωπο εμφύλιο πόλεμο και μια φοβερή και θανατηφόρα επιδημία, την έμπολα. Σε αυτόν τον πονεμένο λαό κάλεσε ο Θεός τον πατέρα Θεμιστοκλή να διακονήσει. Για το πώς έγινε Ιεραπόστολος και για το έργο που επιτελεί στη Σιέρα Λεόνε θα μας πει ο ίδιος στην ομιλία του σε λίγο. Εγώ θα ήθελα να μου επιτρέψει να πω κάτι που ο ίδιος δεν θα μας πει. Ο πατήρ Θεμιστοκλής ήταν καθηγητής πανεπιστημίου στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Σπούδασε αρχικά πολιτικές επιστήμες και αργότερα θεολογία στη Βοστόνη, εβραϊκά και αρχαία ελληνικά στα περίφημα πανεπιστήμια του Πρίνστον και Χάρβαρντ της Αμερικής. Κατέχει δύο διπλώματα, δύο πτυχία, τρία μεταπτυχιακά διπλώματα και δύο διδακτορικά. Ωστόσο, όλα αυτά τα άφησε και αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στον Θεό. Σαν τον έμπορο εκείνο της παραβολής του Ευαγγελίου, βρήκε τον πολύτιμο Μαργαρίτη, τον Χριστό, και απαρνήθηκε όλους τους κοσμικούς θησαυρούς και τα αξιώματα. Τα υπόλοιπα θα τα ακούσουμε από τον ίδιο. Πριν δώσουμε τον λόγο, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω εκ μέρους του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Παντελεήμονος, την πρόνοια του Δήμου Φλόρινας και ιδιαιτέρως τον κύριο Δάνη Στεφανόπουλο, που με προσωπική του παρέμβαση ξεπεράστηκαν κάποια εμπόδια και μας παραχωρήθηκε για άλλη μια φορά η φιλόξενη αυτή αίθουσα. Ευχαριστούμε όλους εσάς που με την παρουσία σας τιμάτε τον πατέρα Θεμιστοκλή και το έργο του. Πρώτα απ' όλα μια απολογία. Μεγάλωσα στην Αυστραλία, σπούδασα στην Αμερική και εάν κάνω λάθη στην ελληνική μου, να με συγχωρέσετε, θα προσπαθήσω όσο μπορώ να μην κάνω λάθη, αλλά θα ακούσετε λάθη. Αυτό που θέλω να σας να αρχίσω είναι ότι εάν όταν ήμουνα 20 ετών θα μου λέγατε μια μέρα Θεμιστοκλή θα φοράς μαύρα ράσα, θα έχεις γένεια και σκουφί, θα γελούσα. Γιατί θα γελούσα? Διότι μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον εντελώς αγγλοσαξονικό που από μια πλευρά είναι προχωρημένη στην επιστήμη, στη ιατρική, στη τεχνολογία, εάν έχουμε σήμερα τα κινητά, αυτοκίνητα, εάν έχουμε πάρει στο φεγγάρι και αν μπορούμε να βάλουμε ένα σηκώτη σε κάποιον που δεν έχει, που έχει καρκίνο στο σηκώτη, να του δώσουμε άλλο σηκώτη. Αυτά πρέπει να ομολογήσουμε ότι η Δύση είναι η πρώτη. Είναι η πρώτη. Στην επιστήμη, στη τεχνολογία, ομολογώ ότι η Δύση μας έχει δώσει πάρα πολλά. Αλλά όμως, όταν πρόκειται για θρησκεία και πρόκειται για το ηθικό θέμα, εκεί δυστυχώς τα έχουν χάσει λίγο. Η ζυγαρία είναι, ναι μεν έχουν την επιστήμη, έχουν τεχνολογία, έχουν όλα αυτά. Το μοντερνισμό, τα πάντα, τη μουσική, όλα. Αλλά όταν πρόκειται για πώς να ζήσω, όταν πρόκειται για Θεό, εκεί δεν μας μιλάνε. Εγώ λοιπόν μεγάλωσα σε αυτό το περιβάλλον που τόνιζε την επιστήμη, που τόνιζε το κοσμικό, της γης ταύτης και δεν υπάρχει θέμα για Θεό, δεν υπάρχει θέμα για Βασιλεία των Ουρανών, όλα αυτά δεν υπήρξανε. Κανένας, δεν θυμάμαι κανένας στο σχολείο όταν μεγάλωνα στην Αυστραλία και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο λύκειο να μου πει «Α, υπάρχει Θεός, να διαβάζει το Ευαγγέλιο, υπάρχει». Δεν είχαμε σάνυχτα για αυτό το θέμα. Και οι γονείς μου, Έλληνες και οι δύο, μετανάστες από την Αίγυπτο, και εκείνοι πιστεύανε, αλλά όσο και αν είναι, δεν θέλανε να επιμένουνε να με βάλουν σε ένα δρόμο που εκείνοι νομίζανε εγώ μόνος μου έπρεπε να το βρω, για να μην είναι κάτι που επιμένεις απάνω στο παιδί. Και έτσι λοιπόν μέχρι μια ορισμένη ηλικία
έμεινα άθεος. Και όταν μιλούσαν για εκκλησία, όταν μιλούσαν για οποιοδήποτε, ορθόδοξοι, καθολικοί, οτιδήποτε, επειδή είχα γίνει μαρξιστής στο πανεπιστήμιο, θεωρούσα ότι η εκκλησία είναι ο εχθρός του εργάτη. Ο εργάτης εκμεταλλεύεται από τον καπιταλιστή αλλά και από την εκκλησία. Διότι κατά του Μάρξ η εκκλησία είναι το όργανο της μεσαίας τάξεως, του καπιταλισμού, με τους μύθους της. Και εγώ τα πίστεψα όλα αυτά και έζησα όλα αυτά, όχι μόνο τα έζησα, αλλά ήμουνα και πολεμιστής του μαρξισμού. Πολεμιστής δηλαδή, πίστευα ότι αντιπροσωπεύω την ελευθερία του εργάτου. Ότι ο εργάτης πρέπει να ελευθερωθεί από την σκλαβιά του μύθους του χριστιανισμού και να μπορέσει να ελευθερωθεί, να γίνει, όπως λέει ο Μάρξ και ο Νίτσε και άλλοι, ελεύθερος άντρας, ελεύθερη γυναίκα. Και εντελώς το πίστεψα αυτό και το έζησα. Και πήγαινα, θυμάμαι, στο, όπως είπε πάντα, μελετούσα πολιτικά, όταν τα καλοκαίρια πήγαινα και εργαζόμουν εγώ και άλλοι νέοι, που είμαστε μαρξιστέ, πηγαίναμε στα εργοστάσια, εγώ πήγαινα στο σιδηρόδρομο εκεί που εργαζόντουσαν και τι έκανα, ήμουνα ένα είδος προβοκατέρ, δηλαδή δούλευα δήθεν μαζί τους, αλλά τους προσπαθούσα να τους σηκώσω, να θυμώσουν με τους μισθούς που έχουν και να τους πω να γίνει μία strike, που λένε strike, απεργία. Και αυτό δηλαδή, όσες πολλές, περισσότερες απεργίες θα μπορούσα να δημιουργήσω, ήμουν ήρωας. Μια απεργία, εντάξει, δεν είναι τόσο σπουδαίο. Δύο απεργίες, φοβερός είσαι. Τρεις, είσαι champion. Okay. Λοιπόν, αυτό το έζησα και εμείς πιστεύαμε εντελώς ότι η θρησκεία είναι επικίνδυνη, ότι ο χριστιανισμός είναι επικίνδυνος. Πρέπει να το ξέρετε αυτό, ότι ο μαρξισμός θεωρεί το χριστιανισμό είναι ο εχθρός. Δεν μπορεί να συζήσει χριστιανισμός και μαρξισμός. Μπορεί να συζήσει αν αλλάξει ο μαρξισμός, αν μπορεί να δεχθεί ότι υπάρχει Θεός. Γιατί υπάρχουν και κοινά σημεία μεταξύ μαρξισμού και χριστιανισμού. Υπάρχουν κοινά σημεία. Αλλά υπάρχει αυτή η τεράστια διαφορά μεταξύ το μεν και το δε. Και η τεράστια διαφορά είναι ο Θεός. Η τεράστια διαφορά. Να μην σας πολυλογώ, έπλεξα, γιατί δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει εκκλησία, η εκκλησία είναι το όργανο του καπιταλισμού για να εκμεταλλεύσει το κράτος. Έπλεξα και σε ροκ μουσική, σε ροκ μουσική. Και είχαμε στην Αυστραλία ένα συγκρότημα εκεί που έγινε περίφημο και μας βάλανε να παίζουμε με τους, έχετε ακούσει τους Rolling Stones, με τον Mick Jagger, έχετε ακούσει τον Mick Jagger. Okay. Λοιπόν, εμείς παίζαμε με αυτούς, πήγαινα εγώ το βράδυ σε πάρτι με τον Mick Jagger και τα λοιπά και το θεωρούσα ότι αυτό ήταν η ατμή ενός νέου, δηλαδή αυτό ήταν το πιο ψηλό που θα μπορούσες να φανταστείς στη ζωή σου, ότι παίζεις με τους Rolling Stones, ότι πηγαίνεις σε πάρτι με τον Mick Jagger κτλ. Και το δικό μας το συγκρότημα έγινε από τα πρώτα στην Αυστραλία. Δεν θα σου πολυλογώ τι είδος ζωή ήταν, νομίζω καταλαβαίνετε τι είδος ζωή θα ήταν. Αλλά αν τυχόν θα έρχονταν ένας ιερέας, ορθόδοξος ή μη ορθόδοξος, και θα μου έλεγε, μα τι κάνεις, πρέπει να πιστέψεις στον Χριστό. Εγώ θα γελούσα και θα τον θεωρούσα και θα τον λυπόμουνα,
γιατί θα νόμιζα εκείνη την εποχή ότι ζει σε ένα μύθος. Ζει σε ένα μύθος. Και ο Κακομοίρης είναι το θύμα ενός μύθου. Τώρα, από εκεί πώς αλλάζει κάποιος. Πώς μπορείς να αλλάξεις από το να πιστεύεις ότι η θρησκεία είναι ένα μύθος, στο να γίνεις ιεραπόστολος με γένεια στη Σιέρα Λεόν. Κάτι έπρεπε να γίνει, έτσι, τη συμφωνάμε ή όχι. Okay. Λοιπόν, ακούστε αυτό. Το λογικό δεν πιάνει. Αν έρχονταν τώρα ο σεβαστός Πάτερ Επιφάνιος και θα μου έλεγε, μα Θεμιστοκλή, εδώ πέρα πρέπει να υπάρχει Θεός, διότι κοίταξε, στο σύμπαντος υπάρχει το φως, υπάρχει ήλιος, υπάρχει φεγγάρι, υπάρχει σύστημα, δεν είναι όλα τυχαία, πρέπει να υπάρχει ένας νόμος που όλα ταιριάζουν μαζί. Εγώ θα μπορούσα να βρω μια αντίρρηση σε αυτό. Τα έβρισκα αντίρρηση. Επιστημονική αντίρρηση. Καταλάβατε. Λοιπόν, οτιδήποτε θα μου έλεγε, εγώ θα ήθελα μια αντίρρηση. Είναι πολύ δύσκολο ο μαρξιστής να πιστέψει ότι υπάρχει ένα λογικό στο χριστιανισμό. Το βλέπει ότι δεν είναι λογικό. Στη δικιά μου την υπόθεση, στη δικιά μου την εμπειρία, το πώς άλλαξα και έγινα χριστιανός, ανάξιος όσο και αν είναι, αλλά χριστιανός. Αγαπάω τον Χριστό, πιστεύω στον Χριστό. Πράγμα που δεν μπορώ να πιστέψω, θα το έλεγα όταν ήμουνα μαρξιστής. Και όμως το λέω τώρα, ομολογώ Κύριο ημών Ιησού Χριστό, ως Υιός του Θεού. Πώς έγινε αυτό, πώς μπορεί κάποιος να αλλάξει. Ο Θεός το κάνει. Ο Θεός το κάνει. Χρειάζεται προσευχή, σεβασμιότατε, χρειάζεται προσευχή για τον κόσμο που δεν πιστεύει. Χρειάζεται προσευχή, θερμή προσευχή, γιατί μόνο το χέρι του Θεού, η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μπορεί να αλλάξει κάποιον. Ναι μεν να προσπαθούμε, ναι μεν να υπάρχει διάλογος, ναι μεν να υπάρχει προσπάθειες κτλ. Αλλά στο τέλος είναι ο Θεός που θα στείλει τη χάρη του και θα αγγίξει τους ανθρώπους που θέλει να αλλάξει και θα τους φέρει. Όσο δύσκολο είναι για μας, μπορεί να το κάνει ο Θεός. Μην απελπίζεστε εάν έχετε έναν συγγενή που δεν πιστεύει. Μην ξεχάσετε τη Μόνικα και τον Ιερό Αυγουστίνο που ήταν και εκείνος άθεος και εκείνος δεν πίστευε, αλλά δια τις προσευχές της μητρός του έγινε χριστιανός, όχι μόνο τεράστιος χριστιανός. Και ακόμα εδώ πέρα είχατε τον περίφημο παγκόσμιο φήμης Μητροπολίτη Αυγουστίνο που πήρε το όνομά του. Λοιπόν, ό,τι είναι αδύνατον για τον άνθρωπο είναι δυνατόν για τον Θεό. Και η μεταβολή μου ήρθε από το Θεό. Δεν ήρθε από λογική, δεν ήρθε από διάλογο. Ήρθε από τη χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και τότε λοιπόν όλα αλλάξανε. Και είναι δύσκολο. Στην αρχή όταν είσαι μαρξιστής, άθεος, και να παίζεις κιθάρα, να έχεις ο κόσμος, να είναι όλοι οι φίλοι σου στα πανεπιστήμια, να είσαι κύριος και τα λοιπά. Δίδασκα όταν ήμουν 22 ετών ως βοηθός, tutor, πώς το λέμε αυτό στα ελληνικά, tutor, στο πανεπιστήμιο. Σαν βοηθός ας πούμε στο καθηγητή, ναι, δικό μου γραφείο και τα λοιπά. Όταν έγινα χριστιανός, τα άφησα όλα. Μια που διάβασα το Ευαγγέλιο, με χτύπησε με ένα σκαμπύλι, με μια δύναμη που δεν μπορούσε να... Τώρα βρήκα την αλήθεια. Τότε ζούσα στο μύθος του μαρξισμού. Τώρα είναι η αλήθεια που βρήκα, το Χριστό δηλαδή, που ήρθε ο Κύριος. Και όλα τώρα αρχίσανε και γίνηκανε καθαρά. Μπορούσα να δω. Αλλά στην αρχή ως χριστιανός ήθελα να δείξω ότι πρώτα απ' όλα μετάνοια για το παρελθόν και δεύτερον ήθελα να γίνω πιο χριστιανός από τον χριστιανό.
Λοιπόν, όπου και πήγαινα, έπαινα λεωφορείο, πατέρ, ξεβασμιότατε, έπρεπε να ομολογήσω Χριστό. Δηλαδή, γιατί για τόσο πολλά χρόνια είχα αρνηθεί τον Χριστό, τώρα πήγαινα στο λεωφορείο, ας πούμε, έλεγα στον οδηγό, πρέπει να πιστεύεις στον Χριστό. Αυτό με έβλεπε, λέει, είσαι τρελός, τι πρόβλημα έχεις, you know. Έπειτα καθόμουν στο λεωφορείο, όποιος ήταν το θύμα να είναι γείτονός μου, τα τραβούσε για μισή ώρα, Ευαγγέλιο. Και στο σχολείο, γιατί στην Αυστραλία τα σχολεία δεν έχουν θρησκευτικό, επειδή έχουν αυτό το θεσμό της δημοκρατίας και δεν να επιβάλλουμε μια θρησκεία και ούτω, τα ξέρετε καλά. Εγώ όμως είπα στον αυτό μου, αυτά τα σχολεία εμένα δεν μου μάθανε τον Χριστό, εγώ τώρα που θα πάω να διδάξω σε αυτά τα σχολεία θα τους μιλήσω για τον Χριστό. Σεβασμιότατε, με διώξανε από 5 σχολεία. Κλωτσίες. Έμεινα, εντάξει, 2-3 μήνες, έλεγα στα παιδιά, έκανα κανονικό μάθημα, γραμματική και γεωγραφία κτλ. Όμως έριχνα κάτι για τον Χριστό, έριχνα κάτι στα παιδιά. Και μετά το μοτίφο γινόταν κάπως έτσι. Μετά από 2-3 μήνες ερχόνταν ο διευθυντής, καθόμουν στο γραφείο του και θα μου έλεγε Mr. Adams, δεν ξέρω τι, εδώ πέρα το σχολείο δεν επιτρέπει να μιλάς για Θεό, σε παρακαλώ να προσέχεις γιατί δεν μπορείς, δεν επιτρέπεται, είναι ο νόμος. Okay. Τι έκανα λοιπόν, άρχιζα λοιπόν μαθήματα, πούμε, γραμματικής, αγγλικής γραμματικής και έλεγα λοιπόν, έγραφα στον πίνακα, σήμερα θα μάθουμε για το ρήμα, το ουσιαστικό και το object, οτιδήποτε το λέμε στα ελληνικά. Και άρχισα λοιπόν, το ουσιαστικό, ο Θεός είναι το ουσιαστικό και σωστό είναι. Μετά, αγαπάει αυτό το ρήμα, τον άνθρωπο. Καταλάβατε, και έτσι έβαζα με καμουφλάζ το Θεό και το Χριστό μέσα στη μέση του μαθήματος. Νομίζοντας ότι κάπως θα μπορούσα να δουλέψω με αυτό το θέμα. Όχι, και αυτό το βρήκανε και με διώχνουν. Λοιπόν, πήγε σε άλλο σχολείο. Το ίδιο, 2-3 μήνες όλα καλά. Έπειτα ο διευθυντής στην τάξη, δεν μπορείς να μιλάς για τον Χριστό. Εγώ εντάξει πήγαινε πως στο δεύτερο στάδιο που είναι το κρυπτό σχολείο, okay, και το κρυπτό και κατηχούμενο σχολείο και εκεί λοιπόν πάλι άρχισα, ο Θεός αγαπάει τον κόσμο, ο Θεός είναι το ουσιαστικό και μετά με γεωγραφία θα μιλούσα για το Ισραήλ, εκεί είναι εκεί που πήγε ο Χριστός και τα λοιπά. Και αυτό μπορούσε να διαρκήσει 1-2 μήνες και μετά κλωσιές έξω. Εν τω μεταξύ όμως, και εκείνοι που με έκανε να θυμώσω λίγο, μπορούσαν οι άλλοι δάσκαλοι να μιλήσουν για σατανισμό, να μιλήσουν για αθεϊσμό ελεύθερα. Ενώ εγώ, τη στιγμή που μιλούσα για τον Χριστό, ήταν no. Καταλάβατε. So, 2, 3, 4, 5 σχολεία, boom, όλα έξω. Και λοιπόν, πήρα το νόμιμα ότι ο Θεός δεν θέλει να συνεχίσω εκεί και τότε είναι που άρχισα θεολογική σχολή, είχε έρθει ο Αρχιεπίσκοπος Στυλιανός στην Αυστραλία, εντάξει και εκείνος με λυπήθηκε λίγο και επιτέλους πήρα στη Βοστόνη και άρχισα θεολογία και ούτω καθεξής. Και γυρίζω λοιπόν στην Αυστραλία ως με τα διδακτορικά και τα λοιπά και γίνομαι καθηγητής στην θεολογική σχολή της Αυστραλίας. Όμως, παρόλο που ήταν πολύ ενδιαφέρον και βοηθούσαμε πολλά παιδιά να γίνουν ιερείς και τα λοιπά, με τραβούσε κάτι άλλο. Με τραβούσε ο φτωχός. Δεν ξέρω γιατί, ο φτωχός. Κάτι μέσα μου έλεγε, μην ξεχνάς το φτωχό, ο φτωχός.
Και στην Αυστραλία είναι πλούσιο κράτος και οι φτωχοί είναι εκείνοι που πίνουν και καπνίζουν και παίρνουν ναρκωτικά και αλκοολισμού και ούτω κατέξι. Αυτή είναι η φτωχή, γιατί έχουμε εκεί πρόνοιες φοβερές. Δεν υπάρχει λόγο να είσαι φτωχός εκεί. Και εντάξει, κάτι έκανα και εγώ εκεί για αυτό το θέμα με τους φτωχούς και τα λοιπά στον δρόμο, αλλά δεν ήταν κάτι που έκανα όλη την ώρα. Όλη την ώρα ήμουν στα μαθήματα. Επιτέλους, για διάφορους και άλλους λόγους, είδα το έργο, και δεν θέλω να σας στεναχωρέσω εδώ, αλλά της μητέρας Τερέζας. Είδα το μεγάλο έργο της μητέρας Τερέζας και λέω, εγώ τι κάνω. Κάθομαι και διδάσκω ωραία πράγματα, αλλά δεν αγγίζω το φτωχό. Δεν αγγίζω το φτωχό. Και αυτό με οδήγησε επιτέλους να γράψω στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, τότε ήταν ο Πατριάρχης Πέτρος, και του λέω ότι είμαι, εντάξει, διδάσκω στη Θεολογική Σχολή, αλλά επιθυμώ πάρα πολύ να έρθω στην Αφρική να βοηθήσω όσο μπορώ. Και έλαβα σχεδόν αμέσως, δεν το περίμενα, απάντηση. Ναι, έλα. Και ήταν σαν έκπληξη. Λοιπόν, τότε λοιπόν πηγαίνω στον Σεβασμιότατο και του λέω, νομίζω ήρθε η ώρα, Σεβασμιότατε, να πάω στην Αφρική. Δεν είπε όχι, είπε ναι, νομίζω χάρηκε που του ρώτησα να πάω. Και ναι, όσοι γελάσετε καταλαβαίνετε τι λέω. Και λοιπόν έφυγα, αλλά με την ευλογία του, με την ευλογία του. Όλα εντάξει ήτανε και πήγα λοιπόν αμέσως. Και τότε αρχίζει αυτό το έργο με τους φτωχούς. Και όπως σήμερα το Ευαγγέλιο λέει, ήμουνα γυμνός, πεινούσα, διψούσα. Αυτή είναι η εικόνα του φτωχού. Και εγώ ήμουνα, λέει, εγώ ήμουν αυτός. Η ταυτοποίηση του Χριστού με το φτωχό είναι μέσα στο Ευαγγέλιο. Κανένας δεν μπορεί να πει όχι. Καμιά φορά το λέμε ο εσταυρωμένος Χριστός. Ο εσταυρωμένος Χριστός. Επιθυμούσα λοιπόν να υπηρετήσω τον εσταυρωμένο Χριστό. Και όντως έτσι έγινε. Μετά που έμαθα στην Κένια, εκεί άρχισα να γίνω Ιεραπόστολος. Έμαθα πολλά. Είμαι λευκός και πρέπει να προσέχω πώς θα μιλώ στον Ιθαγενή. Οι Αφρικανοί έχουν υποφέρει από τον λευκό. Ο λευκός έχει καταλάβει όλη την Αφρική, όχι εμείς, εντάξει, το καταλαβαίνω. Οι Άγγλοι, οι Πορτογαλέζοι, οι Ισπανοί, οι Γάλλοι, ευχαριστώ, οι Γάλλοι. Και δεν το έχουν ξεχάσει αυτό. Δεν το έχουν ξεχάσει. Και προπαντός στην Κένια, επειδή οι Άγγλοι εκεί ήσταν πολύ ισχυροί εκεί και με τον τρόπο που μιλούσαν στον κόσμο, μιλούσαν σαν ο αφέντης στο δούλο. Εγώ λοιπόν, ερχόμενος από την Αυστραλία, μιλούσα με αυτό το αυθεντικό τρόπο που μάθαμε στην Αυστραλία, αλλά όχι, δεν το εννοούσα αυτό να ταπεινώνω τον Αφρικανό. Το θεώρησα normal, το θεώρησα ότι είναι κανονικό αυτό και σωστό. Μετά από 2-3 μαθήματα που τις έκανα εκεί στο σεμινάριο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, του τρίτου του σεμινάριου εκεί, η Εκκλησιαστική Σχολή, σηκώνεται ένας και χτυπάει το τραπέζι εκεί, το θρανίο του. Και λέω, τι έχει αυτός. Λέω, τι είναι. Δεν αντέχουμε εδώ πέρα δικτάτορες. Λέω, εμένα μιλάς. Εγώ δικτάτορας από την Αυστραλία δεν είμαι δικτάτορας. Αλλά σκέφτηκα, τι κάνω, τι είναι το λάθος που κάνω. Το λάθος που έκανα είναι μιλούσα στους Αφρικανούς με τον ίδιο τρόπο που μιλούσα στα παιδιά του σχολείου της Αυστραλίας. Με ίδιο τρόπο. Και όταν θεώρησα αυτό δημοκρατικό, όχι. Ήταν λάθος. Και τότε λοιπόν άρχισα σιγά σιγά να καταλαβαίνω ότι
ο Λευκός πρέπει να προσέχει πώς μιλάει στον Αφρικανό στη χώρα του. Στη χώρα του. Και ότι είσαι επισκέπτης. Είσαι επισκέπτης. Χρειάζεται να σέβεσαι τους ανθρώπους που υπηρετείς. Εάν τους θεωρείς κατώτερος σου, θα χάσεις. Δεν μπορείς να συνεχίσεις. Εάν πραγματικά θέλεις να είναι φίλοι σου και θέλεις να σε αγαπήσουν και εσύ να τους αγαπάς, πρέπει να τον δεις ως άνθρωπο, όχι Αφρικανό μαύρο. Είναι η κατηγορία Αφρικανό, η κατηγορία μαύρος. Πρέπει να φύγει αυτό. Και πρέπει να τον δεις, είναι άνθρωπος. Είναι άνθρωπος. Μου πήρε 1-2 χρόνια, το έμαθα αυτό και από εκεί και πέρα, δόξα τω Θεώ, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Αντιθέτως, έκανα φίλους και τα λοιπά. Και με αυτό το μάθημα, το πραγματικό διδακτορικό της πρακτικής ζωής του Ιεραποστόλου στην Κένια, έμαθα και κάτι άλλο. Πρέπει να μάθεις τη γλώσσα τους. Πρέπει να μάθεις τη γλώσσα τους. Πρέπει να μιλάς τη γλώσσα τους. Ο Απόστολος Παύλος, όπως είπε προς Κορινθίους 1 κεφάλαιο, και εκείνος είναι ο πρώτος και κορυφαίος Ιεραπόστολος, στον Έλληνα θα γίνω Έλληνας, αν είμαι Ιεραπόστολος. Στον Εβραίο θα γίνω, θα γίνω Εβραίος. Δεν θα κάνω τον Εβραίο, θα γίνω Εβραίος. Στον ασθενή θα γίνω ασθενής. Στον ισχυρό θα γίνω ισχυρός. Θα γίνω τα πάντα ώστε να τους φέρω στο Ευαγγέλιο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτό τα έμαθα στην Κένια. Και προσπάθησα να μιλήσω και Σουαχίλη, έμαθα μερικά. Νίνα ελέγω κιντόγκα και Σουαχίλη μουάνα. Νίνα σέμα κιντόγκο. Και δόξα τω Θεώ, επειδή μιλάω αγγλικά, και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ, διότι μιλάνε η Αφρική είναι η γαλλική, η γαλλική. Je parle français, so δεν είχα προβλήματα γλωσσικά. Αλλά όχι μόνο έπρεπε να ξέρω και γαλλικά και αγγλικά, αλλά και την τοπική γλώσσα, ο διάλεκτος, ο δικός τους. Αυτά λοιπόν είναι βασικά πράγματα που πρέπει να ξέρει ο κάθε Ιεραπόστολος. Δεν μπορώ να πάω στην Αφρική και να πω θα πάω να γίνω Ιεραπόστολος. Όχι. Θα πρέπει να μάθω την ιστορία του κράτους. Πρέπει να μάθω την κουλτούρα τους. Τι πιστεύουν, τι δεν πιστεύουν, τι θεωρούν ότι είναι κακό, τι θεωρούν ότι είναι καλό, τι είναι οι μύθοι τους κτλ. Και αυτό σιγά σιγά όταν το μάθεις δεν έχεις πρόβλημα. Δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Δεν φαίνεσαι ο Λευκός που έρχεται να κυριεύσει τον μαύρο. Αυτό φεύγει από τη μέση. Και τότε μπορείς να ανοίξεις δρόμους εκεί και να σε πιστέψουν και να σε έχουν εμπιστοσύνη. Το άλλο πρόβλημα που έχουμε στην Αφρική, εμείς οι Λευκοί, είναι ότι νομίζουμε, γιατί είμαστε και εμείς, είμαστε ρασιστές, ότι κάπως είμαστε ανώτεροι. Ότι είμαστε ανώτεροι. Αν το πιστέψεις αυτό, μην πας στην Αφρική. Διότι δεν θα δεις την Αφρική. Θα δεις την Αφρική που δημιούργησε ο Λευκός. Δεν θα δεις την πραγματική Αφρική. Αν όμως πας εκεί, σέβοντας ότι και αυτός είναι άνθρωπος, ψυχή, εικόνα και ομοίωση Θεού, σαν και σέναν. Το αίμα είναι κόκκινο και σε σένα και σε εκείνον. Και σε σένα και σε εκείνον. Όλα αυτά τα μαθαίνει σιγά σιγά με την πρακτική. Και δόξα τω Θεώ, τα 8 χρόνια στην Κένια με ετοιμάσανε για τη Σιέρα Λεόνε. Και όταν πήγα στη Σιέρα Λεόνε είχα αυτή την εμπειρία της Αφρικής, πώς να μιλώ, ο τρόπος μου, το να μην είσαι απότομος, να μην διατάζεις. Εσύ, έλα εδώ, you come here, now, come here now. Τι είναι αυτά, πού είμαστε, δεν πιάνει αυτό. Μάλλον θα σου δώσουν ξύλο, θα σου δώσουν ξύλο. Λοιπόν, γι' αυτό
δοξάζω τον Θεό που πέρασα από την Κένια, έκανα και λάθη εκεί, αλλά δόξα τον Θεό, με αυτά τα λάθη έμαθα και όταν πήγα στη Σιέρα Λεόνε, νομίζω ήμουνα κάπως ετοιμασμένος να αντιμετωπίσω τα τεράστια προβλήματα της πιο φτωχικής χώρας του κόσμου. Από μια πλευρά η επιθυμία μου να είμαι με τον εσταυρωμένο Χριστό, με τον φτωχό, πραγματοποιήθηκε. Α. Β. Από την άλλη πλευρά ήρθα και να κηρύξω Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Και όσο μπορούμε να βοηθήσω τον φτωχό εν ονόματι Κυρίου Ιησού. Τώρα, αρκετά είπα, σεβασμιότατε αγαπητοί πατέρες, αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ, θα σας δείξω τη πτώχεια. Τι εστί πτώχεια. Και το άλλο πρόβλημα που έχουμε εκεί είναι η μαγεία. Ότι εάν είσαι άρρωστος, ας πούμε τώρα γεννιέσαι και λαμβάνεις πολυμελίτιδα, πόλιο και δεν περπατάς. Η αιτία είναι επειδή είναι ένα δαιμόνιο ή σε τιμωράει ο Θεός ή είσαι καταραμένος από τον ουρανό, είσαι καταραμένος. Να γιατί δεν περπατάς, να γιατί είσαι ανάπηρος. Και τι γίνεται αυτά τα παιδιά. Επειδή είναι καταραμένα, τους διώχνουν. Και καταντούν εκεί όλοι οι ανάπηροι μαζί να ζουν σε σπιτάκια εκεί, μέσα στις λάσπεις, να ζητιανεύουν, γιατί δεν υπάρχει πρόνοια. Η πρόνοια της Αφρικής είναι οι εκκλησίες. Το έχω ξαναπεί. Εάν σήμερα το πρωί σταματήσουμε όλοι μας, όλα τα δόγματα σταματήσουν να λειτουργούν στην Αφρική, σε ένα μήνα 40 με 50 εκατομμύρια άτομα θα πεθάνουν. Τόσο μεγάλη είναι η ανάγκη των διαφόρων δογμάτων στην Αφρική. Αλλά βεβαίως εγώ θα μιλήσω για εμάς τους Ορθοδόξους. Λοιπόν, τώρα, αν με επιτρέπετε κύριε Νικόλαε, να σβήσουμε τα φώτα. Πάτερ Επιφάνεια, αν έχει την καλοσύνη, θα σας δείξω λίγο από τι εστί πτώχεια, πραγματική πτώχεια. Σήμερα δεν υπάρχει χώρα και τόπος όπου κάποιο παιδί θα υπέφερε πιο πολύ δυσχέρεια όσο στην υποσαχάρια Αφρική. Κάθε μέρα στην Αφρική περίπου 30.000 παιδιά πεθαίνουν από πείνα, ανέχεια ή από αρρώστιες. Every day is the same. I wake up and I feel empty. Before the sun is up, I scour the dumps. I search all day. Is this normal? One more day, I lie on my bed. I'm afraid I'll never feel full again. Where can I go for help? Food. Και οι ανθυγιεινές συνθήκες οδηγούν σε επικίνδυνες αρρώστιες για παιδιά. Η πανδημία του AIDS στην Αφρική συνεχίζει να σκοτώνει άνδρες, γυναίκες και δυστυχώς παιδιά. Το καταστροφικό αποτέλεσμα είναι ότι αναρρύθμιτα παιδιά καταντούν ορφανά. Στην προστασία του γονέα, αυτά τα παιδιά γίνονται έρμεα στην εκμετάλλευση, στην πείνα και στις αρρώστιες. Σε κάποια μέρη της Αφρικής
υπάρχει η απεχθής συνήθεια της εγκατάληψης όσων παιδιών έχουν προσβληθεί από πολιομελίτιδα. This is Esther. At first, I thought she was a boy. And this is her older brother, Sam. Their behinds were shriveled and laced with deep lines left by their shrinking body mass. Their legs were tiny bones covered in dried out skin. It was clear to me that starvation had pushed these helpless kids to the verge of death. This little boy is 7 years old. Severe malnutrition leads to death. It stunts growth and forces the body to turn on itself for food. Sam is under 3 feet tall and weighs under 20 pounds. Both Sam and Esther were also afflicted with polio. Neither of them could walk. We could not imagine why they were abandoned, left starving, lying hopelessly in the dirt. As we tried to absorb the nightmare before us and figure out what we should do, a little girl emerged from the bush. This little girl is the sister of those two little boys, Jane, very small, 8-year-old. She had walked miles to fetch water in order to bathe her brother and sister. They could only stand in horror and watch. We watched in utter fascination as this little determined girl bathed her siblings. While most 8-year-olds are busy playing, Jane faced a life and death situation alone. She could not feed her hungry brother and sister, but she could see how dirty they were, and it was within her power to take a long walk for some water, plug it back, and bathe the kids. Little Jane, a hungry child herself, assumed the awesome duties of a parent. To look into the face of a suffering child is to see the depth of humanity and the heart of God's. Love is all that matters. And love compels us to reach out to Sam and Esther. Ipina, Ipina. Συμφέρον με μία εμφανή αδιαφορία στα δάκρυα του παιδιού της Αφρικής. Εν τω μεταξύ, 3 δισεκατομμύρια ανθρώποι ζούνε με λιγότερο από 1,5 ευρώ την ημέρα. Τροφίμων της γης σπαταλάται και απορρίπτεται καθημερινώς. Πιο πολλά τρόφιμα σπαταλάμε στον δυτικό κόσμο από όσα είναι το σύνολο της παραγωγής της υποσαχάριας Αφρικής. Το ίδιο ποσό που σπαταλάμε θα τροφοδοτούσε 2 φορές όλον τον πληθυσμό της υποσαχάριας Αφρικής, 900 εκατομμύρια λαό. Μία άλλη πτυχή της παγκόσμιας οικονομικής ανισότητας εμφανίζεται στην παιδεία. Οι υποδομές και εγκαταστάσεις που υπάρχουν στη Δύση
ούτε αν μπορούν να ελπίσουν να έχουν τα σχολεία και οι σχολές της υποσαχάριας Αφρικής. Αντιθέτως, τα πιο πολλά σχολεία στην υποσαχάριο Αφρική δεν έχουν καν ηλεκτρισμό, ούτε πόσιμο νερό, ούτε τουαλέτες υγιεινές. Εξίσου σπάνιο είναι η ύπαρξη βιβλιοθήκων. Αυτή τη στιγμή στη Σιέρα Λεόνε, όπως και σε άλλα μέρη της Δυτικής Αφρικής, υπάρχει μια έλλειψη εκπαιδευμένων διδασκάλων. Πολλά σχολεία αναγκάζονται να χρησιμοποιούν δασκάλους ανεκπαίδευτους, ιδιαίτερα στην πρώιμη σχολική παιδεία. Πώς λοιπόν εμείς οι πλούσιοι λαοί αντιμετωπίζουμε αυτό το κατατόπους πρόβλημα της οικονομικής ανισότητας? Υπάρχουν πολλοί οργανισμοί από όλο τον κόσμο που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν και να απαλύνουν την κατάντια των παιδιών της Αφρικής. Εξ αυτών είναι και η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ορθόδοξο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, το οποίο διεξάγει δραστηριότητες φιλανθρωπικές και πνευματικές σε πολλές χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Εδώ και 5 χρόνια, μια σημαντική προσπάθεια εδραιώθηκε στην εξαντλημένη από πόλεμο χώρα της Σιέρα Λεόνε. Και έχει γίνει κάποια οικονομική βελτίωση μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου, η Σιέρα Λεόνε παραμένει μία από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου. Αυτή είναι η πρωτεύουσα. 3/4 του πληθυσμού είναι η πρωτεύουσα. Ζουν στη φτώχεια και το 1/4 του πληθυσμού ζει σε ακραία φτώχεια, ιδιαίτερα στις διάφορες τσαντιροπολιτείες του Freetown. Το Κρου Μπέι είναι μια εκτενής τσαντιροπολιτεία χτισμένη πάνω σε μια χωματερή στην πρωτεύουσα Freetown. 6.000 άνθρωποι έχουν για σπίτι τους έναν πραγματικό βόθρο. Ούτε ηλεκτρισμό, ούτε καθαρό τρεχούμενο νερό και μόνο μια υποτυπώδη κλινική. Στο Freetown βρέχει για 6 μήνες το χρόνο και η περιοχή του Κρου Μπέι πάσχει από συχνές πλημμύρες. Την εποχή βροχόπτωσης τα βρώμικα νερά μπαίνουν στα σπίτια μαζί με αρουραίους, κατσαρίδες και αρρώσκες όπως χολέρα, δυσεντερία και ελονοσία. 1 στα 4 παιδιά στο Κρου Μπέι πεθαίνουν πριν το 5ο έτος ηλικίας. Λοιπόν, πάτε, σταματάμε εδώ για το θέμα της φτώχειας. Ήθελα μόνο να δείξω τι είναι η φτώχεια, η πραγματική φτώχεια. Όπως είπα σήμερα στην Εκκλησία, σας παρακαλώ, μην νομίζετε ότι είστε φτωχοί. Ανάλογα με την Αμερική ίσως, αλλά όχι ανάλογα με αυτό. Αυτή είναι η απόλυτη πτώχεια. Απόλυτη. Εμείς εδώ είναι η σχετική πτώχεια, όχι η απόλυτη πτώχεια. Λοιπόν, σεβασμιότατε αγαπητέ πατέρες και αδελφοί και αδελφές, τώρα θέλω να σας πάω κάπου αλλού. Θέλω να σας δείξω, είδατε την πτώχεια, αποτελέσματα ενός πολέμου διάρκειας 10 χρόνια, εμφύλιος πόλεμος. Μετά από όλα αυτά, ίσως θα έλεγε τώρα θα μπορέσει η χώρα αυτή να αναπνέει λίγο. Όχι. Τώρα έρχεται η έμπολα για να εντελώς καταστρέψει
το λαό. Και αυτό που θα σας δείξουμε τώρα, με την αγάπη σας, είναι κάπου 10 λεπτά. Εκτός αν έχετε καμία ερώτηση που κάνετε τώρα, αλλά καλύτερα στο τέλος, δεν είναι πάντα ερωτήσεις, μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θα συνεχίσουμε με να δείτε τι πάθαμε όταν ήρθε αυτός ο γιος. Και θα δείτε ταυτοχρόνως το ιατρικό θέμα, ότι δεν έχουμε νοσοκομεία εκεί. Το καλύτερο νοσοκομείο θα είναι σαν μια μεγάλη κλινική εδώ στην Ελλάδα. Για φανταστείτε ότι αν έχεις καρκίνο δεν σώζεσαι, δεν υπάρχει τρόπος να σε βοηθήσουν, πρέπει να φύγεις. Και αν δεν έχεις χρήμα πώς θα φύγεις, θα πεθάνεις. Εντάξει. Ναι, λοιπόν, όπως είπα, τώρα θα σας δείξουμε για την έμπολα. Μάλιστα. Ναι, εκεί στη μέση πάλι. Μπράβο. Αυτή είναι μια περίοδος χωρίς ίκτο. Αυτή τη φορά ο εχθρός είναι σιωπηλός, αόρατος, θανατηφόρος. Αυτή τη φορά δεν μπορεί να υπάρξει αναποχή. Δεν μπορούν να υπάρξουν συνθήκες. Πρόκειται για μια κατάσταση μηδενικού αθροίσματος. Αυτή τη φορά ο εχθρός δεν είναι παιδί στρατιώτης. Αυτή τη φορά ο εχθρός είναι ένας ιός. Ένας θανατηφόρος ιός. Αυτή είναι μια εποχή συνεχών θρήνων. Ασθενοφόρα ουρλιάζουν κάτω από τον καυτό τροπικό ήλιο. Ένας μακάβριος φόβος γεμίζει την καρδιά. Αυτή τη φορά ο εχθρός ονομάζεται έμπολα. Είμαι ακριβώς έξω από ένα από τα σημαντικότερα αυστραλιανά νοσοκομεία στη Μελβούρνη. Είναι ένα απλό παράδειγμα του τι έχει πετύχει η Αυστραλία στον ιατρικό τομέα. Το νοσηλευτικό σύστημα της Αυστραλίας είναι παγκοσμίου κύρους. Εάν είστε άρρωστοι ή τραυματισμένοι, υπάρχουν όλα τα είδη διαδικασιών που θα σας βοηθήσουν να μεταφερθείτε με ελικόπτερο. Και φυσικά υπάρχουν πολύ αυστηρές διαδικασίες στις πτέρυγες των νοσοκομείων. Οι μισθοί των παθολόγων, των νοσοκόμων, του εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού, των αναισθησιολόγων είναι εξαιρετικοί. Θα τύχετε άριστης ιατρικής περίθαλψης όσο φτωχός κι αν είστε. Οι γιατροί έχουν στη διάθεσή τους άριστο εξοπλισμό, πράγμα που σημαίνει ότι η διαγνωστική εξέταση γίνεται γρήγορα και με ακρίβεια. Στην Αυστραλία υπάρχει αυθονία γιατρών, νοσοκόμων και εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού, κάτι που δεν θα βρείτε στη Δυτική Αφρική. Τα νοσοκομεία και οι κλινικές εκεί είναι συνήθως υπερπλήρης. Και οι συνθήκες περίθαλψης διαφέρουν σημαντικά από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Οι φτωχοί δεν έχουν απαραίτητος την ίδια μεταχείριση με τους πλούσιους. Το εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό είναι περιορισμένο. Ο ιατρικός εξοπλισμός και τα μηχανήματα είναι παλαιάς τεχνολογία. Οι εξετάσεις διάγνωσης και επομένως η θεραπεία δεν είναι πάντα κάτι το επιτρεπτό. Η πλειοψηφία των γιατρών, των νοσοκόμων και των ειδικών δεν πληρώνεται καλά και η μάστιγα της ελονοσίας, του τυφοειδού σπιρετού, της φυματίωσης και της πολιομελίτιδας που είναι ενδημικές ασθένειες στην περιοχή αυτή καταπιέζουν το ιατρικό σύστημα. Και πρόσφατα χτυπηθήκαμε ξαφνικά με τη θανατηφόρα επιδημία του έμπολα. Εάν η εξάπλωση του έμπολα δεν σταματήσει τώρα, θα μολύνει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων. Mm-hmm.
μεγάλο χρονικό διάστημα και γι' αυτό είναι θυμωμένη. Όλη η πόλη είναι γεμάτη πτώματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Παντού υπάρχουν ασθενείς. Το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να τους δίνω κουράγιο. Τους λέω, μη φοβάστε. Αισθάνονται φόβο. Βλέπω το φόβο στα μάτια μου. Δεν μπορώ να ησυχάσω. Ακόμα και όταν πάω για ύπνο. Ο γιατρός λέει ότι δεν μπορεί να πάρει άλλους. Αποδείχεται ότι μπορεί να δεχτεί μέχρι 50 ασθενείς και τώρα έχει εκεί 85. Είναι υπερκτήρη. Η κοπέλα είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Ο εμετός της δεν σταματά. Έχει εξαντληθεί. Εάν δεν την πάρουν, δεν θα ζήσει. Ο έμπολα θα διαρκέσει για πολύ. Στους επόμενους 3-4 μήνες, ο έμπολα θα γίνει χειρότερος. Μακάρι να μπορούσα να κάνω περισσότερο, αλλά δεν είναι εύκολο. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο, αλλά... δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα από ό,τι μπορούμε. Το 17χρονο κορίτσι πέθανε στο σπίτι του την επόμενη μέρα. Το ξέσπασμα της επιδημίας του έμπολα πρωτοχτύπησε τη Σιέρα Λεόνε γύρω στον Απρίλιο του 2014, αρχή της εποχής των βροχών, και αυτό έκανε την κατάσταση πολύ πιο περίπλοκη. Στην αρχή οι άνθρωποι αρνούνταν την ύπαρξη του ιού έμπολα. Δεν γνωρίζαμε πολλά για τον ιό. Είναι θυμωμένοι μαζί. Μερικοί από αυτούς είναι αμόρφωτοι. Δεν πιστεύουν ότι ο έμπολα είναι πραγματικός. Εξαιτίας αυτής της άγνοιας, πολλοί γιατροί και νοσοκόμοι μολύνθηκαν από τον ιό. Πολλοί έχασαν τη ζωή τους. Μέχρι τώρα περίπου 500 γιατροί έχουν προσβληθεί από τον έμπολα στη Δυτική Αφρική. Στην αρχική φάση το ιατρικό σύστημα βρισκόταν σε πλήρη αποδιοργάνωση. Το κέντρο θεραπείας έμπολα περιορίζεται σε μέρη που οι άνθρωποι πηγαίνουν για να πεθάνουν εκεί μόνοι τους. Το κέντρο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον μεγάλο αριθμό των ατόμων που έχουν προσβληθεί από τον έμπολα και φτάνουν στις εγκαταστάσεις μας. Και δυστυχώς, η διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένου και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, δεν πήρε το θέμα στα σοβαρά. Η ανακοίνωση της Πέμπτης
αυξάνει τις προσδοκίες ανταπόκρισης του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Ο οργανισμός είχε δεχτεί επικρίσεις από ορισμένες υπηρεσίες για την αργή αντίδρασή του στο ξέσπασμα επιδημίας έμπολα. Έχω κάνει πολλές τηλεφωνικές κλήσεις. Έχω πάρει μέρος σε συνεδριάσεις και μέχρι στιγμής δεν έχω καμία βοήθεια από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Μόνο ο Οργανισμός των Γιατρών χωρίς σύνορα κατάλαβε εκείνη τη στιγμή τη σοβαρότητα του προβλήματος. Σε εκείνες τις πρώτες μέρες της επιδημίας, εκατοντάδες ανθρώπων, ίσως και χιλιάδες, πέθαιναν στη Δυτική Αφρική. Πτώματα αφημένα στους δρόμους. Πτώματα που αποσυνθέτονταν στα σπίτια, χωρίς επίσημες ομάδες συλλογής. Αυτό εξόργησε τους ανθρώπους πιο πολύ και επιδείνωσε την κατάσταση. Γιατί είναι πραγματικά ορισμένοι από τους γιατρούς και τους νοσοκόμους πολέμησαν πολύ ηρωικά για την αντιμετώπιση αυτής της απειλής. Άλλοι όμως εγκατέλειψαν τις θέσεις τους και μείναμε με μια υποτυπώδη ιατρική υπηρεσία και ορισμένα φαρμακεία. Μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2014 οι τοπικές κυβερνήσεις άρχισαν να εφαρμόζουν σοβαρά μέτρα έκτακτης ανάγκης για να σταματήσει αυτή η φρικτή εξάπλωση. Τα μέτρα περιέλαμβαναν οδοφράγματα, ελέγχους θερμοκρασίας στα τυχαία, κλείσιμο χεριών με χλωρίνη και κλείσιμο σύνορα. Οι αρχές του κράτους αποφάσισαν να κλείσουν τα σύνορα για να μπορεί το προσωπικό της υγειονομικής υπηρεσίας να πηγαίνει από πόρτα σε πόρτα για να βρίσκουν αυτούς που έχουν προσβληθεί από τον έμπολα και να ενημερώσουν τους κατοίκους σχετικά με την ασθένεια. Μόνο οι θρησκευτικές ακολουθίες επιτρέπονταν για λίγες ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Απαγορεύτηκαν οι δημόσιες συγκεντρώσεις, οι αθλητικές εκδηλώσεις, η λειτουργία των κινηματογράφων, των δισκοτέκ, των εστιατορίων. Σταμάτησαν τα πάντα. Οι αγορές περιορίστηκαν και αυτές. Σε λίγες μόνο ώρες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Οι συνέπειες της καραντίνας που επιβλήθηκε εξαιτίας του ιού έμπολα έγιναν αισθητές ακόμη και όταν η καραντίνα είχε τελειώσει. Αυτό είναι το Λάργκο στην Ανατολική Σιέρα Λεόνε. Ήταν μια από τις πρώτες περιοχές που έπληξε ο έμπολα. Η κυβέρνηση επέβαλε περιορισμούς στις μετακινήσεις των πολιτών και στο εμπόριο σε ολόκληρη την περιοχή. Εξαιτίας της πτώσης στις προμήθειες εγχώριων και εισαγόμενων προϊόντων, οι τιμές τους αυξήθηκαν κατά 25% και παραμένουν υψηλές ακόμη και σήμερα. Οι μανάδες δυσκολεύονται να βάλουν φαγητό στο τραπέζι. Τελικά η διεθνής κοινότητα συνήλθε, πήρε το πρόβλημα στα σοβαρά και άρχισε να στέλνει βοήθεια. Το νοσηλευτικό στρατιωτικό προσωπικό που τοποθετείται σήμερα και που προστίθεται στα 40 άτομα που είναι κιόλας εκεί θα θέσει σε λειτουργία συμβατικές νοσοκομιακές εγκαταστάσεις για την παροχή μιας βασικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Το προσωπικό αυτό θα εργάζεται στη μονάδα θεραπείας του ιού έμπολα που διαθέτει ήδη 12 κρεβάτια τα οποία εξυπηρετούνται τώρα από επαγγελματίες υγείας που προέρχονται από την Σιέρα Λεόνε και από άλλες χώρες του κόσμου. Εκπαιδευτήκαμε για 9 ημέρες στο κέντρο της στρατιωτικής ιατρικής υπηρεσίας στο Στρέψιλ, όπου παρουσιάσαμε τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό που θα φορούμε στη Σιέρα Λεόνε. Από την αρχή της επιδημίας του έμπολα, τον περασμένο Απρίλιο-Μάιο, η Ορθόδοξη Ιεραποστολή μας είχε ξεκινήσει αρκετά αντιεμβολικά προγράμματα. Αυτά περιλαμβάνουν την ενημέρωση, την ιατρική περίθαλψη, την αίσθηση υγιεινής, την διανομή τροφίμων και τις συνεχείς εκκλησιαστικές ακολουθίες. Αυτή δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να χαλαρώσετε τώρα. Και αν το κάνετε, θα είναι πολύ επικίνδυνο. Μην ξεχνάτε να πλένετε τα χέρια σας με χλωρίνη. Να θυμάστε ότι δεν πρέπει να αγγίζετε κανένα. Μην αγγίζετε κανένα. Μέσω των χορηγών μας στην Αυστραλία, στην Αμερική, στην Ελλάδα, έχουμε λάβει πολλά εμπορευματοκιβώτια τροφίμων που στη συνέχεια διανέμονται στους ανθρώπους. Είμαι τόσο χαρούμενος σήμερα που
που παραλαμβάνουμε με αυτά τα εφόδια από όλους αυτούς τους ανθρώπους του εξωτερικού. Είμαι τόσο ευγνώμων, παιδιά παράδεισος της Αυστραλίας, στην Ορθόδοξη Ιεραποστολή της Σιέρα Λεόνε, που μας βοήθησε κατά τη διάρκεια της απομόνωσής μας σε εσωτερικούς χώρους, για να μην μολυνθούμε κατά τη διάρκεια της κρίσης του έμπολα. Για τρεις ημέρες δεν είχαμε αρκετά για να φάμε και ο πάτερ μας πρότεινε να έρθουμε εδώ για να μας προσφέρουν φαγητό και να μην υποφέρουμε αυτές τις ημέρες. Σας ευχαριστούμε που μας βοηθάτε σε αυτή τη χώρα και συνεχίστε να το κάνετε. Ο Θεός να ευλογεί όλους σας και σας επενούμε για όλα όσα κάνετε και να μας βοηθάτε μέρα και νύχτα. Μέσω των οργανισμών Παιδιά Παράδεισος της Αυστραλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εφοδιαζόμασταν συνεχώς με αντιεμπολικά προστατευτικά είδη όπως γάντια, μάσκες, αντισηκτικά υγρά και ιατρικά απολυματικά. Όλα αυτά διανεμήθηκαν στα μέλη της αποστολής μας καθώς και στο ευρύ κοινό μέσω της κυβέρνησης. Ένα από τα τρέχοντα προγράμματα κατά την περίοδο αυτή του έμπολα είναι να θρέψουμε 400 περίπου παιδιά του σχολείου μας, πολλά από τα οποία είναι ορφανά εξαιτίας του έμπολα. Ένας από τους κύριους στόχους μας είναι τώρα να αναλάβουμε τη φροντίδα παιδιών των οποίων οι γονείς πέθαναν από τον έμπολα. Έχουμε εδώ μερικά από τα παιδιά που χάσανε τους γονείς τους από την επιδημία της εμπόλας, η οποία χτύπησε τη Σιέρα Λεόνε πέρσι το 2014. Προσωρινώς ζούνε δυστυχώς σε θλιβερές καταστάσεις με διαφόρους συγγενείς τους. Αυτή τη στιγμή χτίζουμε δύο μεγάλα σύγχρονα ορφανοτροφεία. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Γεωργίου τον Ιούνιο του 2015, κάναμε την τελετή θεμελίωσης ενός εκ των δύο έμπολα ορφανοτροφείων της. Παράσχουν στέγη, μόρφωση και τροφή σε παιδιά ηλικίας 3 έως και 16-17 ετών. Μέχρι τον Αύγουστο του 2015 δεν θρηνήσαμε κανένα από τα ορθόδοξα μέλη μας. Σας ευχαριστούμε, Παιδιά Παράδεισος της Αυστραλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για τη βοήθειά σας. Σας ευχαριστούμε όλοι σας στην Ελλάδα, ιδιαιτέρως Ιεραποστολικός Συνδεσμός ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός στην Θεσσαλονίκη και την αδελφότητα Εξωτερικής Ορθοδόξου Ιεραποστολής της Θεσσαλονίκης. Μας βοηθήσατε να αγωνιστούμε εναντίον της θανατοφόρος επιδημίας της εμπόλας και νικήσαμε. Προτίστως όμως να σας πω για το ορφανοτροφείο αυτό, ήδη ταΐζουμε τα ορφανά παιδιά, τα παιδιά της έμπολας που πεθάναν οι γονείς τους, ταΐζουμε ένα γκρουπ από κάπου μέχρι 80 παιδιά καθημερινώς και τώρα είμαστε σχεδόν έτοιμοι να αναλάβουμε, όχι ακόμα εντελώς, αλλά μέχρι
σε 4-5 μήνες θα μπορέσουμε να αρχίσουμε να παίρνουμε παιδιά. Χτίζουμε τώρα ορφανοτροφία, τα χτίζουμε. Και θα μπορέσουμε να πάρουμε αρκετά παιδιά, όχι μόνο τροφή και σχολείο που ασφαλώς το έχουν τώρα, αλλά και στέγη. Και όχι μόνο στέγη, αλλά διεθνής επίπεδου στέγη. Γιατί αυτοί τώρα ζουν σε καλύβες, σε λάσπη. Θα μπουν σε σπίτι που μπορώ να πω ίσον με οτιδήποτε στην Ελλάδα. Και σε αυτό ευχαριστούμε βέβαια στον Θεό που το επέτρεψε. Λοιπόν, εγώ τελειώνω εδώ. Δοξάζω τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν για όλα που έχει κάνει εκεί και εσάς και προπαντός τον Πάτερ Επιφάνιο που τώρα έχει αρχίσει και εκείνος να βοηθάει τόσο πολύ και εκείνον τον ευχαριστώ πάρα πολύ και βεβαίως τον Σεβασμιότατο που επιτρέπει και ευλογεί το έργο του Πατρός Επιφανίου.